Είμαι σε μια γλάστρα στο σαλόνι, άντε το ταβάνι με πλακώνει. Το αίμα μου έχει γίνει χλωροφύλι, άντε με ποτίζουν κάτι φίλοι. Λοιπόν, για Παρασκευή θέλω DJ Λίκη. DJ Λίκη, για πες. Θέλω να βάλεις αυτή τη μαλακία, το «Μην παραχαράσετε την ιστορία». Μην παραχαράσετε. Ναι. Ναι, αλλά μετά σε θέλω. Πανούση, όπα, όπα, είπα, λέω να δεις πως ταιριάζει. Ταιριάζει, ναι, όντως. Έλαχε. Μην παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Όπα, όπα, είπα, λέω. Όπα, τραγουδάω και κλαίω. Μην παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Όπα, όπα, είπα, λέω. Και φέρω την Παρασκευή να μου βάλεις τις κατάρες του Μπουμπούκου και τις βλαστήμιες που λέει για τη Νέα Δημοκρατία, του Λεβέντη τις κατάρες για το Μητσοτάκι, και να λέει ο ένας «Τα λιγουρεύεστε» και να λέει ο άλλος «Γιατί γελάτε, κύριοι». Αυτά θέλω, Αποστολή μου. Σε ευχαριστώ, να σε καλά. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα κλεπτών και ψευδών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Τα λιγουράμαστε! Θα στείλει ο Θεός καρκίνο και στους γιο και σε όλους τους τα σόγια. Πάρτε το όσο προλαβαίνετε! Καρκίνος να πιάσει το Μητσοτάκι και τον Παπανδρέου. Καρκίνος! Γιατί γελάτε, κύριε! Γιατί γελάτε, κύριε! Με έχουνε στριμώξει στη μεσοτυχία, με έχει μαραζώσει η ακινησία. Αχ, που να τα πλώσω τα κλαδιά μου, μου έχουνε κλαδέψει την καρδιά μου. Όπα, όπα, είπα, λέω, όπα. Αποστολή. Ναι, ναι. Με κατάλαβες ποια είναι? Πού να καταλάβω? Καλά, είμαι η Ανιψιά που σου λέγα, του καπετάνιου. Του Ανδρέα, του Ζέπου. Όχι. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, παρακαλώ. Τι λες? Άστο. Τι θέλετε, παρακαλώ, πείτε μου. Θέλω να βάλεις, συχνά τον ύμνο αυτό του κόκκινου στρατού. Εντάξει, θα στο βάλω άλλη μία την Παρασκευή. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Τραγουδάω και κλαίω. Μια που βγήκαν οι αγρότες στους δρόμους, βάλε παράγγελια την Παρασκευή, ρε, τον παπάτσα που πήγε να σκάσει τα λάστιγα που πήρε τηλέφωνο, την Πατζελή, ποια ήτανε? Από την Παντοπρόκ. Ο Τσίπρας αξιοποίησε ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Φωνούμε, νομίζω. Τώρα στη διεύρυνση θα δεις. Στη διεύρυνση του Ευρωπισοδέλτιο, εκεί θα γίνει πατυρντή. Εγώ όμως, ξέρεις, τη θυμάμαι. Ένα άλλο εξίσου μεγάλο κεφάλαιο που έχει αφήσει αναξιοποιητό, την κυρία Κατίνα την Παντζελή. Αχ, ναι, τι κάνει το κατηναριό αυτό? Ναι, μωρέ. Το χάσαμε. Ξεχασμένη. Να τη θυμηθούμε την Παρασκευή μαζί με τον Τάκη, τον Παπάντζα και την Παντοπρόκ. Γραφείο Υπουργού λέγεται. Καλημέρα. Καλημέρα. Το γραφείο της κυρίας Μπατζελή. Ναι, ναι. Καλημέρα. Ο Τάκης ο Παπάντζας είμαι από την Παντοπρόκ. Πρόκα καρφή με τις πρόκες. Ναι. Πήρα να συνεννοηθούμε με την κυρία Κατίνα την Μπατζελή. Από ποιο μπλόκο ξεκινάω? Ήμασταν στο τηλέφωνο χθες και δεν ξέρω τώρα τι να κάνουμε. Μισό λεπτό και θα κρατήσω εγώ τα στοιχεία σας. Για πείτε μου, πείτε μου. Δεν είναι εκεί. Εδώ είναι εσύ. Πείτε μου λίγο το όνομά σας. Ο Τάκης ο Παπάντζας είμαι. Τάκης. Από την Παντοπρόκ. Παπάντζας. Παντοπρόκ. Μισό λεπτό. Σας το λέω. Παντοπρόκ. Πρόκ και θέλετε. Πρόκα καρφή. Πρόκα καρφή. Σημειώστε. Ναι, πρόκα. Να συνοηθούμε με την κυρία Κατίνα την Παντζελή. Από τα μπλόκα. Ποια μπλόκα να ξεκινήσουμε? Έχω μαζέψει εδώ πέρα την ομάδα κρούσης. Τους έχω εφοδιάσει με πρόκα. Ναι, πού ξεκινάμε? Μίσετε. Μισό λεπτό θα περιμένετε. Για περιμένετε λίγο. Περιμένω.
Ναι, με ακούτε. Ναι, που, είπατε Τάκης Παπάντζας από Παντοπρόκ και μου είπατε από ποια μπλόκα θα ξεκινήσετε. Ποια μπλόκα ξεκινάμε, γιατί σας λέγω, έχω μαζέψει εδώ την ομάδα κρούσης, τους έχω εφοδιάσει με πρόκα καρφί, να πάμε τη νύχτα να τρυπήσουμε τα λάστιχα, να τελειώνει αυτή η ιστορία με τους αγρότες. Ναι. Πόσο θα κρατήσει. Πείτε μου τηλέφωνο επικοινωνίας και θα σας πάρω εγώ. Να σας πω ένα κινητό, γιατί είμαι στους δρόμους τώρα. Φυσικά, φυσικά. Πείτε μου. 697. 352. Ο Τάκης ο Παπάτσας από την Παντοπρόκ. Θα ήθελα να μιλήσω και με την Κυρακατίνα την Παντζελή που έχουμε και γνωριμία παλιά από τη Φθιώτιδα. Και έχετε μιλήσει με την κυρία Υπουργό καθόλου? Έχουμε γνωριμία μωρέ από τη Φθιώτιδα παλιά και θέλω τώρα να συνοηθούμε οι δυο μας, γιατί συντοπίτηση είμαι ψηφοφόρος να εξυπηρετήσω. Κύριε, να τα στοιχεία, να πάω ό,τι όπου μπορώ να βοηθήσω και εγώ να πάω να τρυπήσω με την ομάδα μου τα λάστιχα να φύγουν από Κιχάμο να πηγαίνουμε για Θεσσαλονίκη. Μισό λεπτό. Ναι. Ναι, με ακούτε. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει, εγώ κύριε Παπάτσα θα το συζητήσω επειδή είναι σε σύσκεψη αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργός, δεν μπορώ να τη διακόψω. Είναι με τους αγρότες, μιλάνε. Είναι σε σύσκεψη. Μήπως τους βρούμε τώρα που μιλάνε με την Υπουργό, πάω τώρα που είναι άδεια τα τρακτέρ λοιπόν, να τα κλείσουμε τώρα. Δεν είναι με Υπουργό, όχι, δεν είναι. Εγώ θα τα κράτησα τα στοιχεία, θα σας καλέσουμε εμείς, εντάξει. Εντάξει, περιμένω. Ωραία, γεια σας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά, γεια σας. Με έχουν φυτέψει δημοσιογράφοι, χάλαγα τη μόστρα, έπεφτα από το ράφι. Μ' έχουνε φλωμώσει ζυζάνι οκτώνα, για να μην μιλάω, να μην έχω στόμα. Όπα. Για την επέτειο της δημιουργίας του Κόκκινου Στρατού, την Παρασκευή στις Παραγγελιές, θα δώσει την ελληνική διασκευή, δηλαδή το ατσάλινο τείχος. Τσάλινο στίχος που ανοίγει στο σωμάι, στα παιδεία κοντίνιων μαχών. Σαν ατσάλινο στίχος που ανοίγει στο σωμάι, στα παιδεία κοντίνιων μαχών. Με αρχηγούς Σαμαρινιώτη, Καραγιώτη και Σαββάτη, που είναι οι μάνερες του λαϊκού στρατού. Με αρχηγούς Σαμαρινιώτη, Καραγιώτη και Σαββάτη, που είναι οι μάνερες του λαϊκού στρατού. Στάνσα αεροπλάνα μόνο όλους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Στάνσα αεροπλάνα μόνο όλους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Με καθοδήγηση λαμπρίνου αρχηγού μας Γελουχιώτη ψευσιχάει ο αγγιλωτός του φασισμού. Με καθοδήγηση λαμπρίνου αρχηγού μας Γελουχιώτη ψευσιχάει ο αγγιλωτός του φασισμού. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Μαλώνεις ρε, μαλώνω. Με το βέγκο και με το ρύζο στο μπακαλόκατο. Μαλώνεις, μαλώνω, δεν μαλώνω εγώ του λέει μετά. Είδες του την έσκασα. Είναι με όλους αυτούς που με τον Καμένο. Ναι. Πώς θα το συνδέσουμε αυτό, με τι, με πώς. Με τον Καμένο και με τον Τσίπρα. Ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας μπούλης. Χειροψή σήμερα. Βαστάτη τουρκιτάλογα. Τον έκανα πρωθυπουργό. Τον στήριξα δημόσια. Και όχι μόνο εδώ. Κυρίως στο εξωτερικό. Θα σκοτωθούμε. Εσύ ζητά. Τα κάνουν όλα για την καρέκλα τους. Εγώ άνοιξα την πόρτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ του έφτιαξα τη σχέση με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο. Πες ότι μη με αφήνεις, κυρά μου, κράτα με. Σε κρατάω, πώς σε κόντρα, σκόρτσα. Πες σου κόσο μια κόρτσα, πιθάνεις ρε. Θα πιθάνεις. Ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας μπούλης. Πες ότι μαλώνεις. Μαλώνω ρε. Περίμενε. Τέλος. Τώρα πες ότι μαλώνεις, να πιθάνεις με καθένα. Μαλώνω ρε. Μαλώνεις. Ναι. Μαλώνει ρε. Τότε μιλάμε για πόλεμο. Μαλώνεις ρε. Ναι, μαλώνω. Μάλλον σου μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισε. Βενσερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Η χειμερινή, η κινηματογράφη, κάθε καλοκαίρι μ' αγαπούν το γράφει. Τώρα που οι ταμπέλες έχουνε κατέβει, χίλια ραντεβού σε ένα Σεπτέμβρη. Όπα, όπα είπα λέω, όπα, τραγουδάω και κλαίω, όπα. Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή, γιατί σήμερα έχει γεννήθει η μάνα μου και πήγα να τη χάσω το καλοκαίρι στο μάτι και έχει κάτσει πίσω στην Ελλάδα, έχει αφήσει και τα δύο της παιδιά, έχουμε φύγει εξωτερικό, γιατί φύλαγε τον πατέρα μου, ο οποίος και αυτός πέθανε πριν από δύο. Και απλά θα ήθελα να της αφιερώσω το ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, το Μάλαμα, ναι, από το Μάλαμα. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, δείξε μοναχιά με στη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι με έχουν φτιάσει με στα δίκτυα. Για κάτω
κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος στη γυναικά, ποιος στη ζωή μου, ποιος στη γυναικά. Πού είσαι, από πού παίρνεις? Από το βασίλειο της Ολλανδίας. Α, αγάπη μου. Σαν σήμερα φτιάχτηκε ο κόκκινος στρατός. Ναι. Σαν χθες, προελάβοντας προς το Βερολίνο, ελευθερώνει το Auschwitz, σωστά? Καλά ήταν. Τέλεια. Βάλε μου το άσμα ασμάτων. Τι ωραία που είναι η αγάπη μου και το καθημερινό της φόρεμα και ένα χτενάκι στα μαλλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο του Ντάχαου κοπέλες. Μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου. Δεν είχε πια το φόρεμα της, ούτε χτενάκι στα μαλλιά. Thank you.